Η τελευταία είδηση έχει να κάνει με την θέση της Nexi Ελλάδας πάλι στον κλάδο των ψηφιακών πληρωμών. Και ας ξεκινήσουμε όπως συνηθίζουμε να μας περιγράψεις ποια είναι η Nexi Ελλάδος. Λοιπόν, εδώ θα κάνω μια μικρή εισαγωγή του θέματος που θα συζητηθεί και μετά όπως τόνισες και εσύ προηγουμένως αναφορικά με τις προμήθειες και το κόστος στις συναλλαγές με τα POS και τι μέλη γενέστε για τις μικρής αξίας συναλλαγές και τις προμήθειες και την κρίνια που υπάρχει από την πλευρά των λιανεμπόρων σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, η Nexi είναι μία από τις εταιρείες που δραστηριοποιείται στις ψηφιακές πληρωμές στη χώρα μας. Είναι εταιρεία ευρωπαϊκή. Αποτελεί μια συνέχεια συγχωνεύσεων αντίστοιχων μικρών εταιριών στο θέμα των ψηφιακών συναλλαγών. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα κατέχοντας ένα μερίδιο της τάξης του 25% των συναλλαγών. Το 2023 οι ψηφιακές συναλλαγές στη χώρα ανήλθαν στα 60,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκετά πάνω από το 22, περίπου κατά 11,5%. Τα μηνύματα για το 24 είναι ακόμη πιο ενθαρρυντικά. Αυξάνεται το ηλεκτρονικό χρήμα. Εξάλλου, βρισκόμαστε σε μια φάση υποχρεωτικής διασύνδεσης των POS και των ταμιακών συστημάτων των επιχειρήσεων με την ΑΔΕ. Αυτό έχει επιφέρει σημαντικές αναταραχές στην αγορά. Βέβαια, προς το καλό, όπως τονίζεται σχεδόν από το σύνολο των εμπλεκομένων. Υπάρχουν ελλείψεις σε POS, υπάρχουν γκρίνιες για το implementation και τις διασυνδέσεις και από την πλευρά των εμπόρων. Το στοίχημα όσων των εταιριών που δραστηριοποιούνται σε αυτή τη διαδικασία είναι όλο αυτό να έχει εξομαλυνθεί μάλλον πριν το καλοκαίρι και προτού ξεκινήσει και η τουριστική κίνηση για να μπορούν να γίνονται ομαλά τα όποια transaction συμβαίνουν. Η Nexi στοχεύει σε διπλασιασμό του μερίδιου, σε μεγέθυνση μάλλον του μερίδιου αγοράς της, για να μην λέμε και υπερβολές. Και βέβαια τονίζει ότι το 2024 θα λανσάρει μια καινούργια πλατφόρμα που θα εστιάζει στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και θα έχει κάποιες συνεργασίες και με εταιρείες πληροφορικής πάντοτε στον χώρο των POS και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και σήμερα, Αλέτα Καλαμαρά. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχεις. Επίσης, καλή συνέχεια σε όλους.